Τα καλύπτουν με χαρτόκουτες, νάιλον σακούλες, αλλά ακόμα και με χαλιά, ελπίζοντας πως έτσι θα σταματήσει η έντονη δυσοσμία. Ο λόγος για τα φρεάτια που υπάρχουν διάσπαρτα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου και τα οποία το τελευταίο διάστημα αναδύουν δυσάρεστες οσμές μέρα και νύχτα. Όχι μυρωδιά, βρωμάει και πολύ βρωμάει. Και κρίμα. Κρίμα και παίρνουν μυρωδιά και ξένοι άνθρωποι, τουρίστες. Ντροπή. Πολύ μεγάλη ντροπή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει βέβαια λίγο μια δυσοσμία. Εντάξει, όσο να είναι. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Δεν ξέρω γιατί δεν κάνουν μια διαμαρτυρία οι ντόπιοι κάτοικοι. Κάνουν διαμαρτυρία για τα βιτρινάκια που τους ενοχλούν, αλλά δεν κάνουν διαμαρτυρία για αυτά που έχουν σημασία. Ο κόσμος είχε αναγκαστεί να βάζει ακόμα και χαλάκια να τα καλύπτει, κάπως για να καλύψει. Ειδικά στα μαγαζιά που εντάξει, δεν είναι και τόσο ωραίοι τουρίστες να περνάνε. Προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν είναι, αυτό δεν είναι καταπολεμά το πρόβλημα. Κάτοικοι και επαγγελματίες του ιστορικού κέντρου δεν κρύβουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας πως τέτοιου είδους προβλήματα βλάπτουν σοβαρά την εικόνα του τουριστικού Ρεθύμνου. Κάθε χρόνο το ίδιο. Το ίδιο και το ίδιο. Οι τουρίστες διαμαρτύρονται. Βέβαια. Με τέτοιο τρόπο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει κακό στο τουρισμό. Δεν είναι ωραίο πράγμα να έρχεται ο τουρίστης και να φεύγει με την αίσθηση ότι η παλιά πόλη μυρίζει. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχουμε να δείξουμε. Η έντονη δυσοσμία που αναδύεται από τα φρεάτια του ιστορικού κέντρου έχει σημάνει συναγερμό στη ΔΕΙΑΡ, η οποία από την ερχόμενη κιόλας Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει δράση. Είμαστε σε επιφυλακή από τότε που παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Προσπαθούσαμε να βρούμε διάφορες λύσεις. Τελικά η λύση, η πατέντα ήρθε από τη Λάρισα μέσω του Δημάρχου του κ. Μαρινάκη, ο οποίος στη Λάρισα βρισκόμενος είδε ότι είχαν και αυτοί το ίδιο πρόβλημα και εντόπισε αυτή την πατέντα. Την έβγαλε φωτογραφία, μας την έφερε και προχωρήσαμε και εμείς την κατασκευή. Όπως τονίζει στη νέα τηλεόραση ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Βασίλης Θεοδωράκης, τα μεταλλικά διαφράγματα, που είναι μια σιδερένια κατασκευή που θα τοποθετηθεί στα φρεάτια της παλιάς πόλης, είναι αυτά που θα γλιτώσουν κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες από τις δυσάρεστες οσμές. Είναι ένα μεταλλικό ταψί, να το πω έτσι απλά, που έχει μια οπή στη μέση που πέφτει το νερό, έχει μια γωνία από κάτω που δεν φαίνεται μεταλλική και στην άκρη ένα έχει θυρόφραγμα. Το θυρόφραγμα ανοίγει με το βάρος του νερού και κλείνει με το βάρος του ίδιου του θυρόφραγματος. Άρα η οσμή από εκεί δεν μπορεί να βγει πάνω. Γύρω-γύρω το ταψί, αν με επιτραπεί έκφραση, είναι μονωμένο, οπότε κάθεται πάνω κάτω από τη σκάρα του φρεατίου. Άρα οι οσμές δεν είναι δυνατόν να βγουν έξω. Τα φρεάτια αυτά είναι για τα όβρια. Δυστυχώς, όταν δεν βρέχει και ρίχνουν υπερήγη νερά, βρώμικα κατά βάση, μένουν μέσα, δεν φεύγουν με την ροή του νερού της βροχής. Άρα, μένοντας μέσα, αυτό βουρκιάζει και μυρίζουν τα φρεάτια. Η ΔΕΙΑΡ πάντως καλεί τους πολίτες να σταματήσουν να ρίχνουν τους θερινούς μήνες νερά και διβρώμικα στα φρεάτια των ομβρίων, ώστε όλοι να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.